πού θα πάμε, προτείνω να πάμε στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης. Έχουμε εκεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, εκδήλωση, έκθεση. Εύη, μετά τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, θα μας βάλει στο κλίμα της έκθεσης «Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες». Σωστά. Είναι μια ξεχωριστή έκθεση με σπάνια έργα της χριστιανικής τέχνης. Ναι. Το ενδιαφέρον ήδη πριν ακόμα τα εγγένεια είναι μεγάλο και έχουμε βεβαίως και τη χαρά πρώτη στην εκπομπή εδώ στην Κρήτη σήμερα να πάρουμε μια γεύση από όλα εκείνα που θα δουν όσοι βρεθούν στο μουσείο τις επόμενες ημέρες. Πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Εύη Ψηλάκη, αρχαιολόγο και επιμελήτρια Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης. Ζωντανή σύνδεση, να την καλησπερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Για πείτε μας δύο λόγια. Για ποιους λόγους γενικά αυτή η έκθεση με τίτλο «Άγιοι Βρακοφόροι και Φουστανελάδες», την περιμένουμε την έκθεση βέβαια πώς και πώς, και για ποιους λόγους είναι διαφορετική, έχει κριθεί διαφορετική, έχει χαρακτηριστεί διαφορετική. Ναι, και εμείς συμμεριζόμαστε αυτή την άποψη, γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή του τη μορφή. Ο επισκέπτης εδώ θα έχει την ευκαιρία να δει εικόνες, αγιογραφίες από λίγο μετά την Επανάσταση του 1821, που σχεδόν μόλις είχαν μαρτυρήσει οι άνθρωποι αυτοί, μέχρι τις μέρες μας. Οι νεομάρτυρες Άγιοι είναι Άγιοι που βρίσκονται παντού στον ελλαδικό χώρο. Όπου και να πάει κανείς, στην Ήπειρο, στην Μακεδονία, στην Κρήτη φυσικά, σε όλες τις περιοχές, ο κάθε κάτοικος θα είναι περήφανος για κάποιον Άγιο που φιλοξενεί η περιοχή του. Έχουμε επίσης την χαρά να εκθέτουμε ίσως την πιο σημαντική εικόνα που εικονίζει τους τέσσερις μάρτυρες τους Κρεθύμνης. Και λέω πρώτη, είναι η πρώτη φορά που εικονίστηκαν ποτέ. Μαρτύρησαν το 1824 και ένας πολύ τολμηρός αγιογράφος από τη Ζάκυνθο, ο Ιάννης Φραγκόπουλος, μόλις λίγα χρόνια μετά τους ζωγράφησε όρθιους στο κέντρο της παράστασης, ενώ στα πλαϊνά τόλμησε να βάλει δύο μικρότερες παραστάσεις, διάφορα όπως λέγονται, όπου εκεί θα τους δει κανείς με τις παραδοσιακές φορεσιές. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για τους Κρήτες νεομάρτυρες Αγίου. Θέλω να σας... Και το άλλο ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι τολμά επίσης μαζί με αυτούς να τοποθετήσει τον Τούρκο Αγά, τον Τούρκο Πασά, ένα υπαρκτό πρόσωπο, ένα ιστορικό πρόσωπο, να τους καταδικάζει σε θάνατο. Ήταν ένα ρίσκο για την εποχή. Οπότε όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Κυρία Ψηλάκη, είναι ιδιαίτερο το γεγονός ότι αυτή η έκθεση συνδυάζει, έχει μάλλον οικαστικό, θρησκευτικό, εθνικό και κοινωνικό χαρακτήρα μαζί. Και ίσως αυτό είναι αυτή η πολυπλοκότητα που έχει κεντρήσει και το ενδιαφέρον πολλών σε όλη την Ελλάδα να βρεθούν τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο και στο Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης για να την παρακολουθήσουν από κοντά. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί αυτοί οι Άγιοι είναι και ένα στοιχείο συνοχής, κοινωνικής συνοχής, γιατί οι άνθρωποι από εκείνες τις μέρες που ήταν ακόμα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είχαν την ανάγκη να έχουν ένα σημείο αναφοράς. Και βλέποντας στις εκκλησίες τους Αγίους που είχαν μαρτυρήσει μόλις πριν από λίγο καιρό, είχαν ακούσει για αυτούς, τους είχαν γνωρίσει ίσως κάποιοι και τους έβλεπαν πια σε εικόνες, να δίνονται με τον ίδιο τρόπο με αυτούς, να έχουν υπάρξει στον ίδιο τόπο με αυτούς. Οπότε όλο αυτό τους αναπτέρωνε και το εθνικό φρόνημα, τους έκανε να νιώθουν περήφανοι. Οπότε αυτή είναι μια πολύ μεγάλη καινοτομία. Θέλω λίγο να εστιάσουμε. Τα συγκεκριμένα εκθέματα, εικόνες, αποτελούν μέρος κάποιας συγκεκριμένης έκθεσης. Έχουν προέλθει από συλλογές ιδιωτών. Ξέρετε γιατί είναι πολύ όμορφη αυτή η διαδικασία της συλλογής και τη συγκέντρωση. Ναι. Ναι, ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος αυτή της και των επαφών που έγιναν με όλους εκείνους τους ανθρώπους προκειμένου να τις συγκεντρώσουμε εδώ.
και της συλλογής τους. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως, μόλις άκουσαν το σκεπτικό μας, ανταποκρίθηκαν με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ θετική σκέψη. Προέρχονται οι εικόνες αυτές από μοναστήρια, γενικότερα καθιδρύματα, εκκλησίες του νησιού, αλλά και από ιδιώτες ζωγράφους, ιδιωτικές συλλογές. Ο ίδιος ο Σεβασμιότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, επίσης μας έχει παραχωρήσει μερικές εικόνες από τη δική του συλλογή. Οπότε θα δούμε και από την Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές, γιατί είχαμε την χαρά να μας στείλουν και εικόνες από άλλες Μητροπόλεις, ας πούμε τον Άγιο Γεώργιο τον Φουστανελά, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε όλες αυτές τις εικόνες. Για να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι, πότε ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, για πόσο διάστημα θα είναι επισκέψιμη, αν υπάρχει έτσι κάποια σκέψη προκειμένου να συνεχιστεί σε άλλες περιοχές. Η έκθεση θα εγγενιαστεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα εδώ στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης. Θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι ήδη οι άνθρωποι, γιατί έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα η συγκεκριμένη έκθεση, ήδη αυτοί που το έχουν ακούσει από άλλα μουσεία της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, ακόμα και από το εξωτερικό, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να την μεταφέρουμε και εκεί. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και νομίζω πρέπει οπωσδήποτε όλοι να την επισκεφτούμε και να θαυμάσουμε αυτά τα εκθέματα. Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ψηλάκη. Ευχαριστώ. Γεια σας.